πολιτή με οφειλόγινα, θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη κύριο Καρυπίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Στέφανο Μπύρο για τη στήριξη και την υλοποίηση και το αγκάλιασμα αυτού του συνεδρίου. Ήταν ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, ένα συνέδριο το οποίο έβγαλε συμπεράσματα, έδειξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας, μιας περιοχής όπου αξίζει καλύτερη τύχη. Τόσο στον τουρισμό, όσο και στις διαβαλκανικές συνεργασίες, είμαστε πολύ περήφανοι γιατί υπογράψαμε σύμφωνα συνεργασίες μεταξύ της Ένωσης Επιμελητηρίων Αλβανίας καθώς και του γειτονικού Δήμου Μοναστηρίου και το επόμενο διάστημα επιχειρηματικές αποστολές θα πλαισιώσουν τις δύο χώρες με στόχο την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Των επιχειρήσεων της Φλόρινας που δοκιμάστηκαν πάρα πολύ δυνατά το διάστημα της κρίσης, αντέξανε. Είχαμε και απώλειες, αλλά αυτές που αντέξανε, καινοτομήσανε, ήταν εξωστρεφείς, βραβεύτηκαν χθες 41 επιχειρήσεις. Αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Φλόρινας, τον Δήμαρχο Πρεσπών, τον Δήμαρχο Αμιντέου για την στήριξη του συνεδρίου, αλλά και την συνέχεια, γιατί για μας το συνέδριο ξεκινάει από σήμερα με τα συμπεράσματα των θεματικών εργαστηρίων, τα οποία θα προβάλλουμε τόσο σε επίπεδο του τόπου, της χώρας, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλω να ευχαριστήσω τα ξένα επιμελητήρια που ήταν παρόν, τους εμπορικούς ακολούθους, την ηγεσία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της ΓΕΣΕΒΕ, της Εθνικής Συνομοσπονδίας, οι οποίοι ήταν όλοι παρόν, της Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, που ήταν όλοι παρόν και βοηθήσανε. Και βοηθήσαν πραγματικά ώστε να αναδείξει ο τόπος τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει, να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά να δούμε και τις αδυναμίες που έχουμε ως περιοχή. Είμαστε σίγουροι ότι το μέλλον ανήκει στη Φλόρινα με τη βοήθειά σας, με τη βοήθεια όλων των συμπολιτών μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τη σχολή μαθητείας ΟΕΔ, η οποία πραγματικά δημιούργησε ένα γαστρονομικό προϊόν, ένα προϊόν το οποίο πρέπει να αποτελέσει ταυτότητα της Φλόρινας, τόσο στο ξενοδοχειακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο καθημερινής φλωρινιώτικης κουζίνας, την οποία πρέπει να αναδείξουμε, γιατί η φυσιογνωσία προβάλλει τον τόπο μας. Είναι τουρισμός, αποτελεί ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Καλά να περάσετε.